Φίλες και φίλοι χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θεωρητικό θέμα να συζητήσουμε. Νιώθω τύψεις για το θυμό μου. Είμαι τοξικός άνθρωπος ή ο θυμός μου είναι η αντίδραση στην τοξικότητα. Πολλές φορές λέει η φίλη πιάνω τον εαυτό μου να έχει πραγματικά ξεσπάσματα θυμού με λόγια που πληγώνουν επειδή νιώθω ότι ο άλλος ή παίζει μαζί μου ή μου κάνει gaslighting ή γενικά δεν με σέβεται. Μήπω πολλές φορές νιώθουμε τοξική επειδή ουσιαστικά βρισκόμαστε σε τοξικές σχέσεις. Στο τέλος λέει φίλοι, τα άτομα που μπορούν να εκφράσουν το θυμό τους κατηγορούνται ότι είναι τοξικά, αλλά ουσιαστικά με το θυμό αντιδρούν στην τοξικότητα. Τα τοξικά άτομα πολλές φορές παίρνουν, παίρνουν μια παθητικόπιθετική στάση και κατηγορούν το άτομο που έχει ξεσπάσματα θυμού ή ναι, τοξικότητα Χαρακτηρίζεται περισσότερο από παθητική επιθετικότητα, παρά από ενεργητική έκφραση θυμού. Εγώ με. Δεν μπαίνουν στον κόπο να διερωτηθούν γιατί ο άλλος ξεσπά. Όχι βέβαια. Οι τοξικοί άνθρωποι δεν μπαίνουν στον κόπο να σκεφτούν γιατί οι άλλοι λειτουργούν όπως λειτουργούν. Οι τοξικοί άνθρωποι, η Νάρκηση, πιστεύουν ότι αυτοί ήδη είναι το κέντρο του κόσμου, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν στη διαδικασία να δουν τα πράγματα από τη σκοπιά του άλλου ανθρώπου. Τα βλέπουν πάντα από τη δική του σκοπιά, γι' αυτό ονομάζονται και ενάρκες. Ο εαυτό του είναι το κέντρο του σύμπαντο, όχι τη γη, του σύμπαντο. Είμαστε τρελοί και χωρί λόγο απλώς νευριάζουμε. Στην ουσία είναι σαν να μα λέμε ότι είμαστε τρελοί. Θα είναι να μας λένε ότι είμαστε τελεία, αλλά μην, ας μην απασχολούμε τον εαυτό μας με τέτοιου είδους χαζά ερωτήματα για το τι νομίζει και τι πιστεύει ο κάθε τοξικός και ο κάθε ενάρκησος για μας. Δεν ασχολείται ιδιαίτερα με μας, με τον εαυτό του ασχολείται. Και ψάχνει ανθρώπου πάνω στους οποίους να ξεσπάσει, να ξεσπάσει την παθητική του επιθετικότητα και ανθρώπου στους οποίους να φταίξει για το, το γεγονός ότι ο ίδιος δεν νιώθει καλά. Μετά φυσικά έρχονται οι ατελείωτες ενοχές και τύψεις για τον τρόπο που μιλήσαμε. Άρα σε επηρεάζει αυτό που σου λέει, ότι έχεις πρόβλημα εσύ που βγάζεις θυμό και τοξικότητα πάνω. Έχεις πρόβλημα που θυμώνει μαζί μου και ο θυμός σου είναι τοξικός προς εμένα και είσαι τοξική. Υπάρχει μια κυπριακή παροιμία που λέει, είπε ο... ο ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλαιο. Νομίζω είναι τη κοινή δημοτική υπαρεμία. Είπε ο γάιδαρο τον πετεινό κεφάλαιο. Δηλαδή η επιτομή τη τοξικότητα λέει στο θύμα του ότι είναι τοξικό. Ή να μπορούμε να διακρίνουμε πότε είμαστε τοξικοί και πότε η τοξικότητα μα εντό εισαγωγικών προέρχεται ω απάντηση αντίδραση μέσα σε τοξικέ σχέσει. Πολλοί άνθρωποι νομίζω βασανίζονται με τύψει και ποτε η τοξικοτητα μα εντο αγωγικων προερχεται ω απαντηση αντιδραση μεσα σε τοξικε σχεσει πολλοι ανθρωποι νομιζω βασανιζονται με τυψει και ενοχε για ξεσπάσματα θυμού κτλ χωρίς ουσιαστικά να αντιλαμβάνονται την τοξικότητα που δέχονται. Αν θεωρείτε ότι ένα τέτοιο θέμα θα μπορούσε να γίνει vlog, είμαι περίεργη να δω πώς οι άνθρωποι θα ταυτιστούν με αυτή την κατάσταση. Θα σου πω από τώρα ότι θα ταυτιστούν πολύ με την κατάσταση αυτή. Άλληστε, ευχαριστούμε για το πολύτιμο κανάλι που μας προσφέρετε απλόχερα. Λοιπόν, λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι όλοι μας κατά κάποιες σε κάποιες φάσεις της ζωής μας, σε κάποιες στιγμές, θα λειτουργήσουμε τοξικά, θα αντιδράσουμε τοξικά. Τι σημαίνει η τοξική αντίδραση ή η τοξική δράση, τι σημαίνει είμαι τοξικός. Είμαι τοξικός σημαίνει είμαι δηλητηριώδης στην αλληλεπίδραση μου με έναν άλλον άνθρωπο. Τι σημαίνει είμαι δηλητηριώδης, σημαίνει ότι δεν κάνω μια ανοιχτή επικοινωνία, δεν μιλώ ανοιχτά για αυτά που με προβληματίζουν και λειτουργώ με τέτοιο τρόπο ώστε να τρελαίνω τον άλλο. Του κάνω ψυχολογικό πόλεμο. Ο ψυχολογικό πόλεμο είναι δηλητηριώδη. Είναι τοξική συμπεριφορά ο ψυχολογικό πόλεμο. Ποια είναι τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, είναι η παθητική επιθετικότητα, το να κατεβάζω μούτρα, το να κάνω κάποιες εκφράσεις της αρέσκειας και απαρέσκειας, εκείνο το βλέμμα, that look που λέει ο Pete Walker στο βιβλίο του Thriving and Surviving with, PTSD", with CPTSD, πώς κάποιος λέει να ανθίσει και να επιβιώσει από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, δυστυχώς το βιβλίο αυτό του Pete Walker δεν είναι μεταφρασμένο ακόμη στα ελληνικά, ελπίζω να μεταφραστεί σύντομα γιατί πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο για όλους όσους ταλαιπωρούμαστε από τη σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες. Όπλο ψυχολογικού πολέμου είναι το stonewalling. Το να εψώνεις ένα τείχος σιωπή και να μην μιλάς στον άλλο. Να σου απευθύνουν τον λόγο και να μην απαντάς. Αυτό είναι μια τοξική συμπεριφορά. Είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου. Όπλο ψυχολογικού πολέμου και τοξική συμπεριφορά είναι το gaslighting. Να βγάζει τον άλλο τρελό και να τον κάνει να πιστεύει κιόλα ότι είναι τρελό. Είναι τοξικότητα. Είναι η τοξική συμπεριφορά το gaslighting. Έχουμε βίντεο στο κανάλι μα για τον gaslighting. Κάντε search στο YouTube search engine, γράψτε gaslighting και το όνομα μου δίπλα και θα σα βγάλει τα βίντεο που αναφέρονται στον gaslighting. Και για όλα αυτά έχω μιλήσει εκτεταμένα, έχω γράψει εκτεταμένα στο βιβλίο μου Ψυχολογικό Πόλεμο. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τι εκδόσει ψυχολογία για να το έχετε υπόψη σας, να το διαβάσετε και να το έχετε υπόψη σας για να ανατρέχετε, να βρίσκετε ποια συμπεριφορά μπορεί να είναι τοξική όχι. Το gaslighting είναι τοξική συμπεριφορά. Το ghosting είναι τοξική συμπεριφορά, η εξαφάνιση χωρίς εξηγήσει, δηλαδή να διαλύσει κάποιο μια σχέση χωρίς να εξηγήσει γιατί. Δεν μιλάμε φυσικά για την περίπτωση που εξηγεί και ξαναεξηγεί και ξαναεξηγεί και αυτό που του δίνει την εξήγηση δεν τη δέχεται. Μιλάμε για την περίπτωση εκείνη που εντελώ ξαφνικά κάποιος σηκώνεται και φεύγει κυριολεκτικά και μεταφορικά από μια σχέση, είτε μια φιλία, είτε μια ερωτική σχέση, εξαφανίζεται. Και δεν υπάρχει πουθενά. Δεν απαντάει κανένα μήνυμα, κανένα τηλέφωνο και δεν δίνει καμία απολύτως εξήγηση γιατί έφυγε από εκείνη τη σχέση. Ξαναλέω ότι το να μην μας αρέσει η εξήγηση που μας δίνει κάποιο. Δεν ισοδυναμεί με γκόστινγκ. Γκόστινγκ ή εξαφάνιση δίχως εξηγήσει είναι η περίπτωση στην οποία διακόπτεται η σχέση απότομα χωρίς καμία απολύτως εξήγηση. Άλλο, άλλη τοξική συμπεριφορά είναι να, 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 να κατηγορούμε κάποιον και να τον, να, να τον κακολογούμε και να θέλουμε να του χαλάσουμε τη φήμη του. Η λασπολογία είναι μια τοξική συμπεριφορά. Το να, να κατηγορούμε ψευδός Έναν άνθρωπο ότι έχει κάνει κάποια κακά κα, πράγματα, ότι έχει, έχει συμπεριφερθεί με άσχημους τρόπους και να προσπαθούμε να του σπηλώσουμε τη φήμη του. Αυτό είναι τοξικότητα. Ε, κατά τη γνώμη μου τοξικότητα είναι και το να αδικήσουμε κάποιον. Επίσης τοξικότητα είναι και το να λέμε ψέματα συνειδητά. Να αποφεύγουμε την πραγματικότητα. Και να λέμε ψέματα. Φυσικά το να λέμε ψέματα εμπίπτει και στο gaslighting. Και το gaslighting είναι ένα μεγάλο ψέμα. Δεν θεωρώ ότι ο θυμός είναι τοξική συμπεριφορά. Εκτός από την περίπτωση στην οποία έχουμε ναρκισιστικά ξεσπάσματα οργής. Τα ναρκισιστικά ξεσπάσματα οργής δεν είναι απλές εκρήξεις θυμού, δεν είναι αγανάκτηση που εκφράζεται με θυμό, είναι σαν ένα τσουνάμι το οποίο βγαίνει και έρχεται από το πουθενά χωρίς να έχει τίποτα απολύτω μαζί σου ονάρκησος, χωρίς να το έχεις κάνει απολύτω τίποτα, ενώ εσύ προσπαθείς συνεχώς να πατάς τις μύτες των ποδιών σου μην τυχόν και τον ενοχλήσεις, μην τυχόν και την ενοχλήσεις από το πουθενά επειδή εκείνος ο άνθρωπος δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του, επειδή το εσωτερικό κενό μέσα του θεργεύει, επειδή κάποιος μπορεί να του πει μια κουβέντα που να τον προσέβαλε, που να, προσελα... που να προσέβαλε την πολύ έτσι εύθραυστη εικόνα που έχει για το εγώ του, χωρίς να του κάνουμε απολύτως τίποτα, μια εξαιρετικά μικρή και ασήμαντη αφορμή, να βγάζει πάνω μας ένα τσουνάμι τοξικότητας, ένα, μια αναρκησιστική οργή από το πουθένα αυτή η ναρκισιστική οργή είναι άδικη, είναι ξαφνική, δεν έχει προειδοποίηση και έχει όμως κάποια περιοδικότητα. Δηλαδή, οι να ξεσπούν περιοδικά. Δηλαδή, μπορεί να ξεσπάνε μια φορά κάθε δύο εβδομάδε, μπορεί να ξεσπάνε μια φορά το μήνα. Και όσο κορυφώνεται η σχέση, όσο προχωρεί η σχέση, να ξεσπούν πιο συχνά. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ένα ναρκισιστικό ξέσπασμα οργής, όταν κάποιος θυμώνει με κάποιον άλλον άνθρωπο με τον οποίο βρίσκεται μέσα σε σχέση και θυμώνει γιατί επανειλημμένος έχει προσπαθήσει να συζητήσει κάποια πράγματα, επανειλημμένος έχει προσπαθήσει να επιλύσει τα προβλήματα, το άλλο το πρόσωπο του κάνει γκαζλάιτι, τον βγάζει, τον την βγάζει τρελό τρελή, δεν του μιλάει, δεν του απαντάει, εξακολουθεί να κάνει πράγματα που ενοχλούν τον άλλον, και φτάνει κάποια στιγμή στα όρια του άνθρωπο και ξεσπάει. Και θυμώνει. Και μπορεί να υψώσει τον τόνο της φωνής του. Μπορεί να βάλει αυστηρά όρια. Μπορεί να πει βαριές κουβέντες. Ναι, ο θυμός είναι ένα φυσικό ένστικτο προστατευτικό. Ο θυμός είναι ένα πρωτογενές συναισθήμα. Μαζί με την Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου κάναμε το 2020 webinar για, τα, για τη διαχείριση των συναισθημάτων και ένα από τα webinars ήταν για το θυμό. Είναι ένα προστατευτικό συνέστημα ο θυμός και όταν βιώνουμε το θυμό είναι πολύ καλή ιδέα να τον εκφράζουμε όταν το βιώνουμε ούτως ώστε να μπορούμε να το διαχειριστούμε καλύτερα, να το βάλουμε καλύτερα σε λέξεις και να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Όταν ο θυμό μα προ ένα συγκεκριμένο πρόσωπο μαζεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνει το λεγόμενο bottle up, σαν να γεμίζει μια μπουκάλα, κάποια στιγμή θα κάνει έκρηξη. Θα μου πείτε αυτό τι διαφορά έχει από, την, από τον αρκισιστικό ξέσπασμα οργή. Τον αρκισιστικό ξέσπασμα οργή δεν έχει να κάνει με κάτι συγκεκριμένο που έχει κάνει εσύ, εσύ όπο, που έχει κάνει ο άλλο. Όπω και να συμπεριφέρεται ο άλλο, όσο καλά και να φέρεται, όσο πολύ και να προσπαθεί να διατηρήσει την ηρεμία και την ψυχραιμία μέσα σε μια σχέση ο Νάρκισος επειδή ακριβώ είναι άνθρωπος ο οποίος επιλέγει ηθικά να μην διαχειρίζεται τα δικά του στενάχωρα συναισθήματα, επειδή είναι άνθρωπος ο οποίος δεν εξασκεί την αυτογνωσία, δεν κάνει περισυλλογή και δεν προσπαθεί να καταλάβει γιατί λειτουργεί με τους τρόπους που λειτουργεί, έχει μέσα του ένα χάος, έχει μέσα του ένα τεράστιο υπαρξιακό κενό και με όποιον άνθρωπο και να βρίσκεται ο οποίος έχει κάνει το λάθος να συνδεθεί στενά μαζί του, και είναι αρκετά ευάλωτο ώστε να αντέξει αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά και να συνεξαρτηθεί με τον άρκισο, αυτό το πρόσωπο που θα συνδεθεί μαζί του θα είναι και ο στόχο του. Είτε είναι η μητέρα του, είτε είναι ο πατέρα του, είτε είναι τα αδέρφια του, είτε είναι η γυναίκα του, ο άντρα τη, η αδερφή τη κλπ. κλπ. Πώ μπορούμε να διαχειριστούμε το γεγονός ότι νιώθουμε τύψεις επειδή έχουμε εκφράσει θυμό απέναντι σε ανθρώπους που δεν μας ακούνε, που δεν μιλάνε μαζί μας, που δεν προσπαθούν μαζί μας να εξηγιάνουμε τη σχέση και μας κατηγορούν και από πάνω ότι είμαστε τοξικοί όταν θυμώνουμε, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, καταρχάς χρειάζεται να δουλέψουμε με τον εαυτό μας. Μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας να βρούμε τις σταθερές μας. Πολλές φορές χρειάζεται να πάμε στο ψυχολόγο ακριβώ για να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Ακριβώ για να μα βοηθήσει ο ψυχολόγο, σαν ένα ειδικό σε θέματα ψυχική υγεία και σχέσεων, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη δυναμική τη σχέση μας. Πολλέ φορέ άνθρωποι έρχονται με τέτοιο αίτημα στη ψυχοθεραπεία. Είμαι εγώ ο κακό τη υπόθεση, είμαι εγώ η τοξική, είμαι εγώ ο τοξικό. Και θα σας ρωτήσει ο ψυχολόγος ερωτήσεις και θα σας ρωτήσει ερωτήσεις πάνω στις απαντήσεις σας, θα δώσετε το ιστορικό σας, θα περιγράψετε πώς λειτουργούν οι σχέσεις σας και ως ένας αντικειμενικός παρατηρητής, ο οποίος είναι εκπαιδευμένο πάνω στο πώς λειτουργούν οι ανθρώπινες σχέσεις, θα μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τη, δυνατή, τη, συγκεκριμένη δυναμική που έχουν οι σχέσεις σας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε εσείς οι Εάν έχετε τέτοιους προβληματισμούς, είναι καλή ιδέα να επιλέξετε έναν ψυχολόγο ο οποίος να έχει ασχοληθεί, να ασχολείται με τις δυναμικές των σχέσεων, να έχει ασχοληθεί με τη συνεξάρτηση, να έχει ασχοληθεί με τον αρκισισμό και την τοξικότητα. Εδώ να πω ότι όταν επιλέγουμε ψυχολόγο, ε, δικαιούμαστε να το ζητήσουμε να κάνουμε μία πρώτη συνάντηση, η οποία να είναι διευκρινιστική, να είναι διερευνητική συνάντηση και για τον υποψήφιο θεραπευόμενο και για τον υποψήφιο θεραπευτή, προκειμένου να δουν αν ταιριάζουν τα χνότα τους, και αν ταιριάζουν μεταξύ του για θεραπεία. Αυτή τη γνώμη έχω. Καλύτερα να μην ξεκινάμε από την αρχή και να λέμε θα πάω σίγουρα και θα κάνω ψυχοθεραπεία σίγουρα στο συγκεκριμένο ψυχολόγο, στη συγκεκριμένη ψυχολόγο. Μπορούμε να ζητήσουμε μια διερευνητική συνεδρία και να συζητήσουμε ανοιχτά εκεί πέρα ποια είναι τα ζητήματα που μα προβληματίζουν, τι επιδιώκουμε μέσα από τη ψυχοθεραπεία, να ρωτήσουμε τον ψυχολόγο, την ψυχολόγο, τι νομίζει πως μπορεί να μας προσφέρει και αν α, είναι κατάλληλος για, ή κατάλληλη για να αναλάβει τη δική μας περίσταση, αν όχι, αν έχει να μας συστήσει κάποιο συνάδελφο κλπ. κλπ, κλπ. άρα για να διευκρινίσουμε τη δυναμική των σχέσεων μας, αν είμαστε οι θύτες ή τα θύματα, κατάλληλος κρίτης και ε, βοηθός είναι ο ψυχολόγος μέσα από τη ψυχοθεραπεία μέσα από την ψυχοεκπαίδευση μπορούμε να ενημερωθούμε και να α, μάθουμε περισσότερα γύρω από τις δυναμικές των σχέσεων. Ακούγοντας ιστορίες άλλων ανθρώπων μπορούμε να ταυτιστούμε και να δούμε διάφορες οπτικές. Μπορούμε να ευαισθητοποιηθούμε ως προς κάποιες α, δυναμικές των σχέσεων κλπ. Όμως τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική ψυχοθεραπεία και την προσωπική συνάντηση με έναν ψυχολόγο με τον οποίο να δημιουργήσουμε και ψυχοθεραπευτική σχέση. Η ψυχοθεραπευτική σχέση η ίδια είναι αυτή που βοηθάει να γιατρευτούν α, τα τραύματα από την παιδική μας ηλικία, τα πρώιμα τραύματα και τα τραύματα από την ενήλικη ζωή μας, τα οποία α, παίζουν ρόλο στο να λειτουργούμε με τους τρόπους που λειτουργούμε και επίσης μέσα από την ψυχοθεραπευτική σχέση, ακόμα και στο εδώ και τώρα της ψυχοθεραπευτικής σχέσης, μπορούμε να μάθουμε πώς να εκφράζουμε ενωρί το θυμό μας με ένα δημιουργικό τρόπο, με ένα χρήσιμο τρόπο, ούτως ώστε να οριοθετούμε αυτούς και αλλήλους, να αντιλαμβανόμαστε νωρί πότε βρισκόμαστε μέσα σε μια τοξική σχέση και μια τοξική κατάσταση και να μην παίρνουμε ευθύνη για πράγματα για τα οποία δεν φταίμε. Έχω αυτή την άποψη, που δεν είναι μόνο δική μου, είναι και λαϊκή σοφία και επιστημονική γνώση, ότι αν ο άνθρωπος σηκώνει ευθύνη για πράγματα που δεν φταίει, δεν θα μπορέσει με τίποτα να αλλάξει τον εαυτό του. Αν ο άνθρωπος δεν σηκώνει την ευθύνη για πράγματα για τα οποία φταίει, επίσης δεν θα μπορέσει με τίποτα να αλλάξει τον εαυτό του. Αν όμως ο άνθρωπος εντοπίσει για ποια πράγματα ακριβώ φταίει, και αναλάβει την ευθύνη για τα δικά του προσωπικά φτεξίματα, τότε μόνο μπορεί να αλλάξει τον εαυτό του και όταν αλλάζουμε ο καθένας ξεχωριστά τον εαυτό μας, αλυσίδωτα επηρεάζουμε και τις σχέσεις γύρω μας ώστε να αλλάξουν. Κάποιες σχέσεις θα αλλάξουν ως προς το να εξηγιανθούν, κάποιες άλλες σχέσεις θα αλλάξουν ως προς το να λήξουν. Αλλά δεν μπορώ εγώ να αλλάξω εσένα εγώ μπορώ να αλλάξω μόνο εμένα, άμα εντοπίσω ακριβώ που φταίω, άμα αναλάβω την ευθύνη για αυτό για το οποίο ακριβώ φταίω εγώ, και αν κάνω πράγματα για να καλυτερεύσω τον εαυτό μου και να διορθώσω τα λάθη μου. Είναι καλή ιδέα να έχουμε στο μυαλό μα ότι πολλέ φορέ γίνεται επίκληση στο συνέστημα από ανθρώπου ναρκισού και τοξικού, ότι μα λένε ότι είμαστε τρελοί, μα λένε ότι έχουμε άσχημο θυμό, προκειμένου να μας κάνουν να νιώσουμε τύψεις και ενοχές, να αποδυναμωθούμε περισσότερο και να παραμείνουμε περισσότερο μέσα σε εκείνη τη σχέση την προβληματική, την τοξική, την αρχισιστική που έχουμε με αυτούς. Ο θυμός από μόνος του είναι ένα υγιές συνέστημα, ένα πρωτογενές συνέστημα προστατευτικό. Ελπίζω να ήταν αρκετά διευκρινιστικό το βίντεο για όσους είχατε παρόμοιες απορίες και θα χαρώ πολύ και εγώ στα σχόλια να διαβάσω τις απόψεις σας φίλο.